γεια σας. Θα αναφερθούμε σήμερα στην προβολή ενός διανύσματος πάνω σε ένα άλλο διάνυσμα, μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή του εσωτερικού κινουμένου. Έχουμε λοιπόν ένα διάνυσμα α και ένα διάνυσμα β, το οποίο έχει κοινή αρχή με το α, και θα προβάλλουμε το διάνυσμα β πάνω στο διάνυσμα α. Παίρνουμε λοιπόν την κάθετη από το β, από το τέλος του β πάνω στο α, και αυτό εδώ το β1 λέγεται προβολή του διανύσματος β πάνω στο α, την κάνω έτσι λίγο να ξεχωρίζει. Θα αποδείξουμε λοιπόν ότι το εσωτερικό γινόμενο αβ είναι ακριβώς ίδιο με το α επί β1. Είναι αυτό που στη φυσική λέγατε ότι μόνο η οριζόντια συνιστόσα παράγει έργο. Λοιπόν, αν πάρουμε στο α και φέρουμε μία κάθετη στον φορέα του α και φτιάξουμε ένα παραλληλόγραμμο παίρνοντας από το τέλος του β και μία παράλληλη προς το φορέα του α, τότε δημιουργούνται δύο συνιστώσεις που αποτελούν το β. Το β λοιπόν είναι β1 και β2. Σας θυμίζω ότι αυτή τη φέραμε κάθετη στο α, δηλαδή η β2 συνιστόσα είναι κάθετη στο διάνυσμα α, συνεπώς το εσωτερικό γινόμενο που παράγει είναι 0. Αν έχω το α επί β και βάλω στη θέση του β τις δύο συνιστώσεις, ισχύει, είπαμε, η επιμεριστική. Εσωτερικό γινόμενο του α με το β2 κάνει 0, άρα το αποτέλεσμά μας είναι α επί β1. Επομένως, το εσωτερικό γινόμενο α επί β ισούται με το εσωτερικό γινόμενο του α επί την προβολή του β πάνω στο α. Αυτό λοιπόν το γράφουμε και έτσι, α επί την προβολή του β πάνω στο α. Είναι λίγο πιο δύσκολη γραφή αυτή από αυτήν, αλλά πολλές φορές το συναντάμε και έτσι. Μία εφαρμογή της προβολής μπορούμε να δούμε στην γεωμετρία. Θα αναφερθώ στην άσκηση 10 του βιβλίου μας, στην σελίδα 50, όπου μας έχει δώσει ένα παραλληλόγραμμο α, β, γ, δ. Μας λέει ότι η προβολή του γ πάνω στις α, β και α, δ είναι αντίστοιχα β τόνος και δ τόνος, και ζητάει να δείξουμε ότι αβ επί αβ τόνος συν αδ επί αδ τόνος ίσον με αγ στο τετράγωνο. Με τη βοήθεια βέβαια των προβολών μπορούμε να δείξουμε και πολλές μετρικές ιδιότητες, όπως και θεωρήματα, όπως το Πυθαγόριο θεώρημα, οι μετρικές σε ορθογώνιο, θεωρήματα διαμέσων, όλες τις σχέσεις που έχουν να κάνουν με καθετότητες. Αν προσέξουμε το πρώτο μέλος της σχέσης που πρόκειται να δείξουμε, θα δούμε ότι υπάρχει εσωτερικό γινόμενο συγγραμμικών διανυσμάτων, δηλαδή αβ με αβ τόνος και αντίστοιχα αδ με αδ τόνος. Αυτό, παιδιά, είναι πάντα ένδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί προβολές. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να σκεφτεί ότι αυτή η άσκηση μοιάζει με αυτές τις αρχικές που είχαμε δει στα πρώτα βιντεομαθήματα που αναλύαμε έτσι τα διανύσματα, αλλά είναι άσκηση προβολών. Παίρνω λοιπόν το πρώτο μέλος. Και θα βγάλω αυτό το εσωτερικό γινόμενο και θα βάλω στη θέση του το ίσο του, δηλαδή εμφανίζεται αβ επί αβ τόνος, είναι αυτό εδώ, το α επί το β1. Έτσι. Και αντί για αυτό θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Μερικά παιδιά λανθασμένα πιστεύουν ότι βγάζω το διάνυσμα β1 και βάζω το β. Μα δεν είναι σωστό αυτό, το β1 δεν είναι ίσο με το β, απλά το αποτέλεσμα αυτό είναι ίσο με το αποτέλεσμα αυτό. Βέβαια θα πρέπει να καταλάβω ότι το αβ τόνος έχει έρθει ως προβολή ενός διανύσματος αγ, που είναι το διάνυσμα αυτό. Άρα
αντί για το εσωτερικό γινόμενο αβ επί αβ τόνος, θα βάλω στη θέση του αβ επί αγ. Αντίστοιχα, παρατηρώ ότι το αδ τόνος είναι το εσωτερικό γινόμενο, μπορώ να το αντικαταστήσω δηλαδή με το αβ επί αγ, αφού το αγ προβάλλεται σαν αβ τόνος. Εδώ λοιπόν είναι η προβολή και πάλι του αγ. Άρα θα έχω αγ επί αδ. Μπορώ να βγάλω το αγ κοινό παράγοντα, το ανάποδο της επιμεριστικής, αβ και αδ, όπου αβ και αδ είμαι μέσα σε παραλληλόγραμμο, μας δίνει από κανόνα παραλληλογράμμου το αγ. Άρα παρατηρώ ότι βγαίνει η ζητούμενη σχέση. Βέβαια, παρότι σας φαίνεται απλή και σύντομη αυτή η άσκηση, θα έλεγα ότι δυσκολεύει πολλές φορές τα παιδιά, έτσι, η έννοια της προβολής, γιατί δεν βλέπουν πάντοτε ποιο διάνυσμα έχει προβληθεί σε ποιο. Στο επόμενο βιντεομάθημα θα δούμε και άλλες εφαρμογές πάνω στο εσωτερικό γινόμενο και ανάλυση σε συνιστώσεις, αλλά και σχετικά με την γωνία των διανυσμάτων. Γεια σας.